Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων δωρεών αξίους ημάς πείσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ημών. Τόσων δωρεών αξίους ημάς πείσον Θεότο και Παρθένε. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην αυγουστινή εκδήλωση των Εγγενείων του Ινστιτούτου Κατάκτησης Διαμεσολαβητών Τρίπολης Λύση, του πρώτου και μοναδικού μέχρι σήμερα φορέα κατάκτησης διαμεσολαβητών στην Πελοπόννησο και του έκτου μόνη σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Ινστιτούτο μας να βρίσκεται σήμερα μαζί μας ο κεντρικός ομιλητής, ο κ. Γλάβος Κοτσίρης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θέος πρόεδρος Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος θα μας ομιλήσει αργότερα και θα απαντήσει σε όποιες απορίες έχετε. Πέρασαν δύο χρόνια περίπου από τότε που ο τότε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, κ. Δημήτρης Κωστόγιανης, μαζί με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Αρκαδίας, κ. Γιάννη Κουντρούκα, με προτροπή για την καθοδήγηση της κυρίας Βασιλικής Παπαδημητρίου, δικηγόρου, διευθυντής εκπαιδεύτριας διαμεσολάβησης και διαμεσολαβήτριας και υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος του Ινστιτούτου μας, έθεταν το θεμέλιο λίθο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Ινστιτούτου Κατάκτησης Διαμεσολαβητών Τρίπολης, Λύση. Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια ώστε να φτάσουμε μέχρι σήμερα στην ευχάριστη θέση να αγκαινιάζουμε το Ινστιτούτο και να ανακοινώνουμε την έναρξη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Σε όλη αυτή την πορεία, κινηθήκαμε με γνώμονα το σεβασμό στους ανθρώπους που επιλέξουν το Ινστιτούτο μας, προκειμένου να εκπαιδευτούν και να λάβουν την πιστοποίηση διαμεσολαβητή, η οποία θα αποτυπώνει στο ακέραιο της υψηλού επίπεδου γνώσης και δεξιοτεχνίας που θα ταχθούν. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε σταθερά βήματα προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο άρτιο. Δεν παρασυρθήκαμε και δεν διανοηθήκαμε να εκπαιδευματοποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει το Ινστιτούτο. Απόδειξε προς τούτο ότι περιμέναμε να ολοκληρωθούν μέχρι τελευταία στιγμή όλες οι διαδικασίες τελέπωσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, καθώς και ο καθορισμός της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου περί διαμεσολάβησης, προτού προβούμε στην ανακοίνωση της έναρξης του πρώτου κύκλου σεμιναρίων διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα διδασκαλίας, χωρίς την ανάγκη των υστέρων συγκλήρωσης και ενώσης στη διδακτέα ύλη. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ήταν διετής η προσπάθεια και είχε ξεκινήσει με την προαιρετικότητα της διαμεσολάβησης. Δεν γνωρίζαμε ότι θα γίνει υποχρεωτική. Μάλιστα είπα προχθές ότι αυτό δικαίωσε την προσπάθειά μας με την έννοια ότι το ίδιο το κράτος διαπίστωσε ότι θα πρέπει να το κάνει πιο θεσμικό. Δεν έχω πολλά να προσθέσω από την πλευρά μας. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτον, αποδεικνύεται μύθος αυτό που λένε ότι δεν συνεργάζονται φορείς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και με τον πρώην πρόεδρο και με τον νυν. Στους ανθρώπους έγινε αυτό και στη διάθεσή τους να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα καινούργια, καινοτόμα και που να βοηθήσουν τα μέλη τους, ένθεν κακήθεν. Για μας, σαν επιμελητήριο, η προσπάθεια, πέραν του ότι το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι για να φτιαχτεί Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης πρέπει να συμπράξει ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος με το οικείο επιμελητήριο, ουσιαστικά για μας είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει ο φορέας και η πύλη διαμεσολάβησης στη συνέχεια, όχι μόνο η κατάρτιση των ενδιαφερομένων, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί εν δυνάμει να απεμπλέξει τα δικαστήρια από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι και κυρίως οι επιχειρήσεις με την καθυστέρηση, την τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή της δικαιοσύνης. Η διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει περάσει από διάφορα στάδια και στο δικό μας δίκαιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει. Νομίζω ότι με τον τρόπο που εισάγεται νομοθετικά ο θεσμός αυτός πλέον μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις
να αποτελέσει σημαντική μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων και κυρίως για την καλύτερη επίλυση των διαφορών οι οποίες θα μπορούσαν να μην πάρουν το στάδιο της δικαιοσύνης αλλά να επιλύονται με τρόπο συνενετικό ούτως ώστε στις διαφορές αυτές να μην υπάρχει και το δηλητήριο, αν θέλετε, της αντιδικίας που υπάρχει όταν υποθέσεις φτάνουν στα δικαστήρια. Συνεπώς, η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης, η δυνατότητα να επιλύονται διαφορές με τρόπο συνενετικό μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έχουμε όταν οι διαφορές επιλύονται μέσω δικαστικής οδού. Αυτό έχει να κάνει και με το χρόνο, έχει να κάνει και με το κόστος. Είχαμε την τύχη μέχρι πρότινος, τέλος του 2017, να έχουμε 2.000 διαμεσολαβητές διαπιστευμένους, νέους ως εκτοπλίστων, που αγάπησαν το θεσμό. Και περιττώ να σας πω ότι το βασικό μειονέκτημα κάθε νέου θεσμού είναι η προώθηση. Πώς προωθείται? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπολογίζεται μόνο το 6% των υποθέσεων λύνονται με διαμεσολάβηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από πολιτεία σε πολιτεία. Και γενικά υπάρχει μία τάση, αλλά η τάση αυτή θέλει συνεχώς προώθηση. Και αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε νέο θεσμό. Όχι ότι ο θεσμός διαμεσολάβησης είναι νέος, πολύ παλαιός, και σε μία ομιλία στην Ακαδημία είχα πει ότι η πρώτη μεσολαβήτρια ήταν η Αθηνά στη τριλογία του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη Ευμενίδες. Η διαμεσολάβηση έχει αυτό το καλό, ότι είναι ελληνική διευθέτηση, με οπισθοχωρήσεις του καθενός, για να φτάσουν να δώσουν τα χέρια ένα στον άλλο. Και στο τέλος, αυτή είναι η προστιθέμενη αξία, ότι μεταξύ τους η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω, επειδή άκουσα και περί υποχρεωτικότητας. Το 1980, ένας μεγάλος πρόεδρος του δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε στους δικαστές και στους δικηγόρους: «Κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει για μένα δικαιοσύνη απλά. Ο άνθρωπος, ο πολίτης, θέλει να λύσει τη διαφορά του. Σε λίγο χρόνο, με λίγο κόστος και το κυριότερο, με λιγότερο πόνο». Μου είπαν: «Μα κύριε καθηγητά, το πολύ θα το καταβάλουμε για 2 χρόνια την υπόθεση. Από σήμερα μέχρι 2 χρόνια θα το σκέφτεσαι. Και αν φύγει για το εφετείο θα σκέψεις άλλα 3 χρόνια. Και η υπόθεση θα παραμείνει στο νου σου, στο προσκέφαλό σου». Αυτά είπε ο κύριος Μπούργκερ. Και μιλώντας για υποχρεωτική διαμεσολάβηση, θα δούμε πώς θα προχωρήσει στην Ελλάδα.